Οι πληροφορίες είναι λιγοστές. Όλες οι ενδείξεις όμως συγκλίνουν στο ότι τις τελευταίες ώρες ο Ούγκο Τσάβες δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του. Και αυτή τη φορά πολύ δύσκολα θα την κερδίσει. Στην Κούβα βρίσκεται ήδη ο αδερφός του Αντάν και δύο από τα παιδιά του. Ο αντιπρόεδρος Νικολάς Μαδούρο ήταν πολύ φιδωλός στις δηλώσεις του και αρκέστηκε να πει πως η κατάσταση της υγείας του Τσάβες είναι ευαίσθητη. Από την πλευρά της η αντιπολίτευση πιέζει τον αντιπρόεδρο να γυρίσει αμέσως στη χώρα και να πει όλη την αλήθεια για την κατάσταση του πρόεδρου της Βενεζουέλας. Στην Κούβα μετέβη και ο πρόεδρος της Βολιβίας και στενός φίλος του Τσάβες, Εύο Μοράλες. Η κατάσταση του αδερφού μας, πρόεδρου Ούγκο Τσάβες, είναι πολύ ανησυχητική. Ελπίζω όμως πως οι προσευχές μας θα βοηθήσουν ώστε να σωθεί. Η ορκομοσία για τη νέα θητεία του Τσάβες έχει οριστεί για τις 10 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Βενεζουέλας, αν πεθάνει ο πρόεδρος ή αν δεν είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του, θα πρέπει να προκηρυχθούν νέες εκλογές.